Διαλογισμός. Για τον διαλογισμό έπρεπε να πάω στο Λονδίνο για να μάθω και έμαθα. Η πρώτη μου πρακτική ήταν σε μία φάρμα στο Bakewell. Οπότε έπαιρνα το νυχτερινό τρένο επιστρέφοντας από το Λονδίνο για να φροντίσω τα ζώα μου το επόμενο πρωί. Καθόμουν στην αίθουσα αναμονής του σταθμού St. Pancras, ανάμεσα στα σκουπίδια και τους άμυρους μεθυσμένους κιάστεγους που έμεναν εκεί. Κάθισα μια νύχτα και κλείσα τα μάτια μου και διαλογιζόμουν όπως μου είχαν πει. Και τότε, σε αυτήν την φαινομενικά δυσμενή κατάσταση, άνοιξε κάτι μέσα μου διάπλατα. Συνειδητοποίησα ότι όλος ο χώρος και η ελευθερία που αναζητούσα στις ερήμους και τα βουνά αυτού του κόσμου βρισκόταν μέσα μου. Και αυτή η ανακάλυψη εξελίσσεται από τότε, όλο και μεγαλύτερη, όλο και πιο μεγαλειώδης, όλο και καλύτερη. Αυτή ήταν η αφετηρία της συνειδητοποίησης. Φυσικά γνώριζα τη θεωρία. Μεγάλωσα σε χριστιανικό σχολείο, με 10 χρόνια μαθήματα των γραφών. Ήξερα μεγάλο μέρος της βίβλου απ' έξω, καθώς και το προσευχητάρι. «Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα σου». Το είχα μάθει αυτό, αλλά τι σήμαινε. Στην πραγματικότητα δεν ήξερα. Μα πολύ σύντομα, σε αυτές τις πρώτες περιόδους διαλογισμού, είχα συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει μια διάσταση που είναι πέρα από αυτό που ονομάζουμε αυτού του κόσμου. Υπήρχε ακόμη μια διάσταση που μπορούσε να γίνει αντιληπτή. Αυτή είναι η λέξη αντίληψη. Ξέρεις, η βιβλική φράση ζωντανεύει. Η Βασιλεία του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρω. Είναι δύσκολο ακόμη και τώρα να πω, αλλά είναι μέσα σου. Πραγματικά μέσα σου. Και η ειρήνη του Θεού, που υπερβαίνει την κατανόηση, ξεπερνά το σκεπτόμενο μυαλό. Δεν τη φτάνεις αντικαθιστώντας μια σκέψη με άλλη. Αλλά ανοιγμένος σε αυτή τη διάσταση του πνεύματος. Αυτό είναι. Αόρατο. Δεν περιγράφεται. Όλοι ξέρουν τι είναι η ησυχία, μα κανείς δεν μπορεί να την περιγράψει. Οι λέξεις Ιησούς και Χριστός χρησιμοποιούνται συχνά με πολύ ομιχλώδη νοηματοδότηση και διάφοροι άνθρωποι, φυσικά, τις χρησιμοποιούν με διάφορους τρόπους. Χρησιμοποίησα κι εγώ αυτή τη λέξη για το περιστατικό στο μετρό, ότι τους είδα όλους με τη μορφή του Ιησού. Αλλά τώρα θα το περιέγραφα ως η βίωση της ακινησίας. Αυτό το υπόγειο βαγόνι ήταν γεμάτο με αυτήν την ακινησία και μέσα σε αυτήν την ακινησία υπήρχαν τα σώματα, οι προσωπικότητες, οι ήχοι. Η ακινησία τους διαπότιζε όλους. Είτε το καταλάβαιναν είτε όχι. Τα μάτια όλων των ανθρώπων λάμπουν με περισσότερο ή λιγότερο φως. Ακόμη και ένα μουντό βλέμμα έχει το φως, το ίδιο φως. Πόσα φώτα υπάρχουν? Υπάρχει μόνο ένα φως, έτσι δεν είναι? Υπάρχει μόνο μια ακινησία, υπάρχει μόνο ένα πνεύμα. Και νομίζω πως αυτές οι πρώτες μου εμπειρίες ήταν έτσι. Μια άλλη στιγμή στο Λονδίνο είδα τα σκουπίδια σαν να ήταν πανέμορφα και όλα φωτισμένα. Εξαρτάται από το που εστιάζεις. Υπάρχουν επίπεδα συνειδητότητας. Αν η καρδιά σου είναι φως, αν είναι γεμάτη φως,
τότε βλέπεις φως. Και όλα που είμαι μέσα της είναι φως. Η ομορφιά είναι στα μάτια του παρατηρητή. Έτσι δεν είναι? Αν το μάτι σου είναι γεμάτο ομορφιά, αυτό βλέπεις.